εκεί μέσα, στο είμαστε όλοι μαζί, είμαστε άνθρωποι διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων, έτσι, άνθρωποι με τελείως διαφορετικές καριέρες. Με την πολιτική. Καμία. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Εμείς εδώ, οφείλουμε να το πούμε. Εμείς εδώ δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Φυσικά. Εμείς εδώ υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Και όχι μόνο και σε τέτοιες περιπτώσεις, νομίζω ότι η ανθρωπιά πρέπει να υπερτερεί όλων των ιδιοκτήτων. Μα η κανονική έννοια της πολιτικής. Αυτό ακριβώς. Η βασική έννοια της πολιτικής είναι αυτό. Δεν είναι κομματικό, είναι πολιτικό. Οφείλεις να μετέχεις αυτό. Οφείλεις να ασχολείσαι με πράγματα που αφορούν εσένα, την κοινωνία, τα παιδιά, τους ανθρώπους γύρω σου. Είναι χρέος μας αυτό. Και επειδή το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και κάθε Υπουργείο, δεν είναι ακέφαλο, άνθρωποι το συγκροτούν και άνθρωποι ηγούνται σε αυτό. Οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Και είναι ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Είμαστε ατελείς. Κάνουμε βλακίες πολλές φορές. Εγώ κάνω βλακίες, όλοι μας έχουμε κάνει βλακίες στη δουλειά. Ίσως έχουμε πληγώσει και εμείς ανθρώπους, όχι σε εγκληματικό επίπεδο, ελπίζω, αλλά έχουμε κάνει λάθη και έχουμε μάθει να ζητούμε συγγνώμη. Για ποιο λόγο οι καλλιτέχνες ή οι περισσότεροι άνθρωποι καλλιεργούν αυτή αυτό το πράγμα που ονομάζεται ενσυναίσθηση, μπαίνουν στα ρούχα του άλλου, στα παπούτσια του άλλου και πολλές φορές καταλαβαίνουμε το λάθος μας και ζητούμε συγγνώμη, ενώ η συγγνώμη δεν είναι ένα προνόμιο των πολιτικών. Για ποιο λόγο, εμείς δεν έχουμε έρθει εδώ να αμφισβητήσουμε την κυρία Μενδώνη, τον Υπουργό Πολιτισμού. Μπορεί να είναι ικανότατη σε ένα άλλο Υπουργείο και δεν το λέω με καμία σκοπτική διάθεση. Στο συγκεκριμένο Υπουργείο έχει κάνει ατοπήματα. Δεν είναι κακό να το δεχτεί. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό και μάλιστα κατά τη γνώμη μου θα ήταν αφόρητα λυτρωτικό. Ας γίνει λοιπόν. Αν η συγγνώμη δεν είναι αυτή η λέξη, υπάρχει μια παραπλήσια, μια ταυτόσιμη λέξη. Αλλά τουλάχιστον ας κάποιοι άνθρωποι οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη τους. Αυτό ακριβώς. Ότι υπάρχει ευθύνη. Κάποιος πρέπει να την αναλάβει. Δεν έχω έρθει να λιδωρήσουμε κανέναν. Ούτε να πετάξουμε να λιθοβολήσουμε κάποιον. Μαλίμωνο. Δεν είναι ούτως ή άλλως και το ήθος εδώ αυτό. Τα κείμενα που έχουν αναρτηθεί, ας πούμε, οι συζητήσεις που έχουν γίνει, η απέτηση, ας πούμε, για την παρέτηση της Υπουργού. Πολύ λίγοι άνθρωποι αναφέρονται στο πολιτικό της έργο πιο πριν. Ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε τεράστιες συζητήσεις πάνω σε αυτό, αλλά δεν είναι όπως βλέπεις ότι εμείς αναφέραμε κάτι, ούτε αναφέρεται γενικά το τι έχει κάνει όλο αυτό τον 1,5 χρόνο, τι έχει ψηφίσει, πώς έχει στήριξει. Αυτό που συζητάγαμε πριν, δεν είναι, μας στήριξε ή δεν μας στήριξε. Το βασικό κομμάτι, δηλαδή αυτό που ουσιαστικά έκανε όλη την ανατροπή και πια τρελαθήκαμε, ήταν η στάση στο τελευταίο γεγονός, που είναι ηθικό. Ήταν η συμπαράσταση. Ναι, και ξέρεις, δηλαδή, νομίζω.